ανοιχτά του Φαλήρου. Αυτή που, η εικόνα που βλέπουμε είναι το φλεγόμενο σκάφος αυτήν την ώρα. Βλέπουμε και παραπλέοντα σκάφη τα οποία έχουν σπεύσει προκειμένου να συνδράμουν, να δουν ουσιαστικά τι συμβαίνει από κοντά. Σας λέγαμε και νωρίτερα, δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση για το τι ακριβώς είναι αυτό το σκάφος, αν είναι εμπορικό, επιβατικό, τι γίνεται τέλος πάντων, καθώς και τις συνθήκες. Πάντως βλέπουμε αυτόν τον πυκνό μαύρο καπνό αυτήν την ώρα να βγαίνει από το σκάφος. Είναι η πυρκαγιά η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σε αυτό το σκάφος. Και έχουμε Μιχάλη Τεζάρη τώρα να μας δώσει ό,τι νεότερο στοιχείο υπάρχει σχετικά με αυτό το συμβάν. Έλα, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Ήταν 11 και 27 πρώτα λεπτά όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε Θαλαμυγό, 2 μίλια ανοιχτά της Μαρίνας Σαλίμου. Και άμεσα σήμανε και συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία, όσο και στο λιμενικό σώμα, στο αρχείο του λιμενικού σώματος, καθώς υπήρξε άμεση απειλή για τους επιβαίνοντες της Θαλαμυγού. Επιτόπου έσπευσε το πλοίο της πυροσβεστικής στο Καραβασίλη και όπως πληροφορούμαστε, ευτυχώς οι επιβαίνοντες της Θαλαμυγού έχουν βγει από το φλεγόμενο σκάφος με ίδια μέσα, χωρίς να έχει αναφερθεί τραυματισμός. Οπότε αυτό που αναμένουμε είναι η κατάσβεση της πυρκαγιάς και θα διευθυνθούν τα αίτια προφανώς που την προκάλεσαν. Άρα, μιλάμε για μία Θαλαμυγό. Ξέρουμε αριθμό επιβαίνοντων, Μιχάλη? Όχι, Νίκο, είναι σε εξέλιξη το συμβάνου. Πότε στο λιμενικό σώμα, αυτή τη στιγμή, επιχειρούν πρώτο να σβήσει η πυρκαγιά και στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Να έχουν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία και δεδομένα. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν επιβατικό, Θαλαμυγός. Έχουν φύγει, έχουν αποχωρήσει με ίδια μέσα οι επιβαίνοντες. Δεν διατρέχει κάποιος κίνδυνο. Αυτά είναι τα ευχάριστα. Αυτή βλέπουμε την ώρα επίσης επιχειρεί και το βλέπουμε και στην εικόνα μας. Διακρίνεται, νομίζω, λευκός καπνός και το σκάφος του λιμενικού, το ειδικό πυροσβεστικό σκάφος που βρίσκεται γύρω από τη Θαλαμυγό και είναι στην κατάσβεση αυτή την ώρα της φωτιάς. Και αυτό που παρατηρούσες και εσύ, Σωτήρη, έχεις δίκιο. Ο μαύρος καπνός που βλέπαμε νωρίτερα γίνεται τώρα λευκός. Οπότε η κατάσβεση βρίσκεται σε εξέλιξη και σε πολύ λίγο θα έχουμε ενημέρωση από λεπτό σε λεπτό και από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου με τον οποίο προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε για να μάθουμε νεότερα. Η φωτιά, όπως ακούσαμε, η πυρκαγιά στη Θαλαμυγό, όπως ακούσαμε από τον Μιχάλη Τεζάρη, ξεκίνησε λίγο μετά τις 11.30 εδώ στα ανοιχτά του Φαλήρου. Ο Sky από την πρώτη στιγμή μεταδίδει εικόνες για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή, όπως σας είπαμε, και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και αμέσως έσπευσαν. Πάμε στον κύριο Λακαδιανό, είναι ο εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος. Κύριε Λακαδιανέ. Καλή σας ημέρα σας και τους τηλεθεατές σας. Πράγματι έχουμε μια εκδήλωση πυρκαγιάς Θαλαμυγό σκάφος ανοιχτά της Μαρίνας του Αλίμου, περίπου 3 ναυτικά μίλια από τη Μαρίνα του Αλίμου, με 9 επιβαίνοντες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. 9 επιβαίνοντες, ναι. Αυτή τη στιγμή 5 έχουν επιβιβαστεί με ασφάλεια σε παραπλέον ιδιωτικό εστιοφόρο σκάφος. Ναι. Και οι τέσσερις είναι στο βοηθητικό τέντερ του Θαλαμυγού σκάφους, το οποίο βρίσκεται προσδεδεμένο σε σκάφους του λιμενικού. Δηλαδή δίπλα έχουμε δύο σκάφους του λιμενικού. Ναι. Και σκάφος πυροσβεστικής υπηρεσίας έχει σπέσει στο σημείο. Δεν κινδυνεύουν οι επιβαίνοντες, από την πληροφορία. Απλά είναι σε εξέλιξη τώρα η πυρκαγιά στο σκάφος. Μάλιστα. Οπότε από τους 9 επιβαίνοντες, οι 5 τους πήρε ένα εστιοφόρο που ήταν στην περιοχή. Οι άλλοι 4 με ίδια μέσα. Και που βρίσκονται συνοδεία άλλου σκάφους του λιμενικού. Κύριε Λακαδιανέ, έχουμε περισσότερα στοιχεία για τους επιβαίνοντες, υπηκότητα? Δεν έχω την πληροφορία ακόμα. Θα τα βρούμε όλα σιγά-σιγά. Σε πρώτη φάση η ουσία είναι ότι και οι 9 είναι ασφαλείς. Τα σκάφη τα δικά μας του λιμενικού έσπευσαν άμεσα στο περιστατικό μαζί με σκάφους πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και τουλάχιστον οι άνθρωποι είναι όλοι καλά στην υγεία. Κύριε Λακαδιανέ, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να είστε καλά. Μιχάλη Τεζάρη. Ο Μιχάλης είναι στη γραμμή. Πολύ καλά έκανε με τα πλέον επίσημα χείλη. Μάθαμε πως οι άνθρωποι, οι 9 επιβαίνοντες, είναι καλά στην υγεία τους και έχουν αποκριθεί από το φλεγόμενο σκάφος. Θέμα χρόνου να δεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Θαλαμυγό.